περιμένουμε το άνοιγμα του τουρισμού, θα γίνει σταδιακά από 15 Μαΐου και μέχρι τον επόμενο 1,5 μήνα θα είναι όλο και καλύτερα, ώστε να ξεκινήσουμε, νομίζω, και τον Ιούλιο είναι ένας μήνας που θα μας τα πείτε τελικά καλύτερα και ο Πρόεδρος. Θα έχουμε σήμερα ανακοινώσεις και για τις εσωτερικές μετακινήσεις, που θα υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Νομίζω έχετε ακούσει και κάποια τέτοια που θα πρέπει να γίνουν για τις υπερτοπικές μετακινήσεις αναφέρομαι. Και έχουμε φυσικά και τον τουρισμό που ξεκινάει, με το Green Pass από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύντομα θα είναι και από περισσότερες χώρες στον κόσμο. Άρα όλοι μας πρέπει να δείξουμε την προσοχή και οι επαγγελματίες του τουρισμού, αλλά και εμείς ως πολίτες, αυτή τη στιγμή να συνεχίσουμε την προσπάθεια που έχουμε κάνει ένα μισό χρόνο μαζί με τους εμβολιασμούς, που γίνεται αυτή τεράστια προσπάθεια στη χώρα. Την έχετε δει, έχουμε φτάσει τους 110.000 εμβολιασμούς την ημέρα. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο που μας βάζει σαν ρυθμό εμβολιασμών στις καλύτερες χώρες της Ευρώπης. Πρέπει να το συνεχίσουμε, πρέπει να χτιστεί αυτό που έχουμε μάθει, το τείχος ανοσίας, ώστε το καλοκαίρι και μετά να επιστρέψουμε όσο γίνεται σε μια κανονικότητα. Άρα λοιπόν, καταρχάς είναι και το μήνυμα που θέλουμε να δούμε και στην Κρήτη, όπως μπορεί και είναι στην οικιακή ομάδα, σχεδόν όλες άνω των 30 έχουν ανοίξει, να κλείσει το ραντεβού του και να πάει να εμβολιαστεί, γιατί ο εμβολιασμός είναι η λύση για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να βγάλουμε τις μάσκες και να επιστρέψουμε σε αυτή την κανονικότητα. Άρα υπάρχουν αισιόδοξα μηνύματα και από κάποια στοιχεία της πανδημίας, αλλά κυρίως αισιόδοξο είναι από τον εμβολιασμό. Άρα την Παρασκευή και για όλη την καλοκαιρινή περίοδο πιστεύουμε ότι φέτος θα είναι μια καλύτερη χρονιά, τα τουριστικά που μας τα πει ο κύριος Αστικός. Εμείς είμαστε εδώ για να έχουμε τα κοινωνικά πρώτα απ' όλα, για να κάνουμε τα ελέγχους της πόλης. Σήμερα πιστεύουμε και είμαστε και στο Δημαρχείο και κάνουμε και ελέγχους, κάνουμε και ανοιχτές δειγματοληψίες στα Χανιά. Άρα θα είμαστε δίπλα σε όλη αυτή την τεράστια προσπάθεια που θα γίνει από όλους μας για να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι. Τα δεδομένα τα οποία υπήρχαν και με τη συνεργασία που είχαμε και με τον ΕΟΔΗ και με το Υπουργείο Υγείας, πήγαμε καλά. Και τι εννοώ πήγαμε καλά σε αυτή τη συγκεκριμένα την ισορροπία. Καταφέραμε να έχουμε πρωτόκολλα τα οποία δώσαν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν όσοι συνάδελφοι μπόρεσαν να λειτουργήσουν. Λιγότεροι από αυτοί που θέλανε και δυνητικά μπορούσαν να λειτουργήσουν, όμως μέσα στις συγκυρίες αυτές νομίζω ότι καταφέραμε να δείξουμε σοβαρότητα και σήμερα μπορούμε να κεφαλαιοποιήσουμε αυτή την σοβαρότητα όσον αφορά την σοβαρή αντιμετώπιση που είχαμε στα υγειονομικά πρωτόκολλα. Δεν είμαστε εδώ ούτε για να πανηγυρίσουμε για τα περσινά, ούτε για να κάνουμε και προβλέψεις για φέτος. Είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες οι οποίοι θα επηρεάσουν την πορεία της φετινής σεζόν και οι περισσότεροι από αυτούς δεν εξαρτώνται από εμάς. Είναι αποφάσεις και είναι συγκυρίες οι οποίες θα διαμορφωθούν στο διεθνές περιβάλλον.